Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Νοεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κρεοπόλιο και κατάστημα με γούνες έγιναν στόχος κουκουλοφόρων στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές ρίχνοντας μολότοφ. Ο υποψήφιος πρόεδρος για την ηγεσία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς, Απόστολος Πόντας, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στο Ιόνιαν. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου, η εξόδιος ακολουθία. Χάνουν το ΕΚΑΣ άλλοι 140.000 δικαιούχοι από το τέλος του χρόνου. Στην Καλαμάτα, ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Συναντήσεις με τοπικές αρχές και φορείς. Ποια μηνύματα έστειλε για το κυβερνητικό έργο από την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Εγκαινιάστηκε το νέο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο Καλαμάτας. Δόθηκε λύση στο χρόνιο αίτημα μαθητών και γονέων. Δύο περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν με μικρή διαφορά, θορύβησαν την Αχαϊκή Πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Εμπορικό κατάστημα με γούνες έγινε στόχος αγνώστων, οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές χιλιάδων ευρώ μετά από ρήψη δύο μολότοφ στο εσωτερικό του. Όμως και στα μποζαίτικα κουκουλοφόροι έσπασαν τζαμαρία γνωστής επιχείρησης κρεάτων. Οι δράστες φέρονται να ανήκουν σε κίνηση η οποία έχει αναπτύξει έντονη δράση το τελευταίο διάστημα. Το ρίξανε από εκείνο το σημείο που βλέπουμε. Εντάξει, παιδιά, και σπάσα εδώ. Δύο μυστήρια ήταν αυτό. Όχι. Γούνες κάρβουνο κολλημένες πάνω σε κούκλες στην προθήκη του καταστήματός τους, αλλά ακόμη και στο εσωτερικό ήταν οι εικόνες που αντίκρισαν οι ιδιοκτήτες εμπορικού καταστήματος επί της Κανακάρη απέναντι από την πρώην Αλφαδόη. Η φωτιά προκλήθηκε από ρήψη δύο μολότοφ από άγνωστους γύρω στις 3 και 4 τα ξημερώματα. Από ό,τι είναι περιοριστική ότι πετάξανε δύο μολότοφ. Πετάξαν μολότοφ. Σπάσανε τη Ζαμαρία τη μύχτα. Α, δεν είναι από δικιά σας υπαιτιότητα κάποιο ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Όχι. Δύο μολότοφ μας ειδοποίησαν 3 και 4 τη νύχτα. Είχατε προηγούμενα με κανέναν? Κανένα. Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος υποστηρίζουν ότι τη φωτιά προκάλεσαν μέλη συγκεκριμένης κίνησης και δηλώνουν πως ενημερώθηκαν από την πυροσβεστική για εμφανή σημάδια εμπρισμού με έφλεκτο υλικό. Στοχευμένα, ακριβώς. Δεν έχω εχθρούς. Αυτοί που το κάνανε αυτό είναι τρομοκρατική ενέργεια. Θεωρείτε ότι το έκαναν επειδή έχετε γούνες στο καταστήμα σας? Αυτοί είναι κατά τα κρέατα, να μην τρώμε κρέατα και τέτοια αυτοί. Ασφαλείς πληροφορίες επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις των ιδιοκτητών για ύπαρξη εμπριστικού υλικού με τη μορφή μολότοφ, τα οποία και ήδη έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας για εξέταση. Το θέμα πλέον χειρίζεται η ασφάλεια πατρών, ενώ από το σημείο της επίθεσης έχει συλλεχθεί οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αξιολογείται. Γιατί ζημιά μιλάμε? Δεν έχουμε εκτιμήσει ακόμα. Τι να σας πω. Δύο μολότοφ μπουκάλια με είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες. Επίθεση σημειώθηκε όμως και σε καταστήματα κρεάτων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, άγνωστοι κατέβασαν τη βιτρίνα γνωστής επιχείρησης εμπορίας κρεάτων στα μποζαίτικα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για σύνδεση με το περιστατικό επίθεσης και ρήψης μολότοφ σε κατάστημα με γούνες στο κέντρο της Πάτρας από άτομα συγκεκριμένης κίνησης. Αξίζει να αναφέρουμε πως και στην περίπτωση της Θερμοπυλών στα Μποζαίτικα, το κλειστό κύκλωμα του καταστήματος κατέγραψε δύο κουκουλοφόρους να σπάνε την τζαμαρία και με την ήχηση του συναγερμού να τρέπονται σε φυγή. Κλιμάκιο του Κελπνού αναμένεται να επισκεφθεί τα παλιά εργοστάσια σε Λαδόπουλο και Αβέξ για να χορηγήσει στους μετανάστες που ζουν εκεί τη θεραπεία για την ασθένεια της ψώρας. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες υγιεινής στους χώρους αυτούς εγείρουν ερωτήματα για το πόσο αποτελεσματική θα είναι η θεραπεία της ασθένειας. Λύση αναμένεται να δοθεί στην υγειονομική βόμβα της ψώρας που έσκασε στα παλιά εργοστάσια του Λαδόπουλου και της Αβέξ. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κλιμάκιο του Κέλπνο θα επισκεφθεί τους χώρους για να μοιράσει σε όσους διαμένουν εκεί τη φαρμακευτική αγωγή που απαιτείται. Δεσμευτήκαν για κάποια πράγματα και η Διεύθυνση Υγιεινής και το Κέλπνο και με τη βοήθεια κάποιων άλλων ομάδων που ήδη συνεισφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουμε το κύριο πρόβλημα που είναι τώρα το ζήτημα της υγείας τους.
σε αυτό. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή, η ασθένεια της ψώρας απαιτεί καθαρά ρούχα και κλινοσκεπάσματα, που όμως δεν μπορούν να διατεθούν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινωνικού οργανισμού, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα πρωτοβουλία για την κατασκευή χώρου ανοιχτής φιλοξενίας. Για να μπορέσεις να εφαρμόσεις μια θεραπεία, πρέπει να προβλέψεις και τα συνοδά μέτρα και να λάβεις αυτά τα μέτρα. Ας μην γελιόμαστε. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν την κατάλληλη, ας το πούμε, περίθαλψη, θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο καθαρό, μέσα σε ένα χώρο που να τους διατίθενται το ζήν και για τη στέγασή τους, που δεν υπάρχει. Γι' αυτό προκύπτει η αναγκαιότητα και το δίκαιο της απόφασης που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με ευθύνη της κυβέρνησης να δημιουργόταν ένας, να νίκιαζε ή να δημιουργούσε ένα χώρο ανοιχτής φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, όπου θα μπορούσαν τα πάντα αυτά για πρόσκαιρη φιλοξενία να τους διατεθούν εκεί. Οι συνθήκες διαβίωσης όσων ζουν στα παλιά εργοστάσια στην ακτή Δημαίων προκαλούν φρίκη. Όσοι ζουν εδώ μιλούν για άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Τα τρία ντους που βρίσκονται εδώ έχουν κρύο νερό και δεν μπορούν να καλύψουν τόσους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα οι συνθήκες υγιεινής να δημιουργούν προβλήματα υγείας. There is a lot of problem with force. I'm here from three and a half months. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι μένουμε εδώ. Βρίσκομαι σε αυτό τον χώρο περίπου 3,5 μήνες. Όλοι κοιμόμαστε στο πάτωμα και τώρα το χειμώνα είναι πολύ κρύα κάτω. Όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο. Water. Clean water. Υπάρχει νερό, μα αλήθεια δεν ξέρω αν είναι καθαρό ή βρώμικο. No, we do not have a shower. Δεν έχουμε ντουζ. Υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, μα δεν έχουμε ζεστό νερό για να κάνουμε. It's too cold. Nowadays no one have shower. Yeah, there are too many boys there. Αρκετοί από εδώ έχουν συμπτώματα ψώρας. Περίπου 8 με 9 άτομα, από όσους ξέρω, έχουν ψώρα. 8 or 9 people they have scabies. It's a big problem. Φοβάμαι μην κολλήσω και εγώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε ρούχα, δεν έχουμε παπούτσια, δεν έχουμε τίποτα. Γιατροί έρχονται εδώ, αλλά και αυτοί δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα. Είμαι μόνος μου εδώ. Η οικογένειά μου είναι στο Αφγανιστάν. Τα παλιά εργοστάσια σε Λαδόπουλο και Αβέξ επισκέπτονται καθημερινά τόσο ομάδες πολιτών όσο και εθελοντές γιατροί, οι οποίοι με όσα μέσα διαθέτουν βοηθούν τους εκατοντάδες ανθρώπους που ζουν εκεί, περιμένοντας να βρουν την τύχη τους στην Ευρώπη κοντά στους συγγενείς τους. Νέα πληγή ανοίγει στους συνταξιούχους η αναμενόμενη απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να σταματήσει την καταβολή του ΕΚΑΣΑ από 140.000 δικαιούχους το 2018. Η απόφαση αυτή έχει δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων, με τους συνταξιούχους να αναρωτιούνται πώς θα τα βγάλουν πέρα. Κόψιμο, θα μας πιάσει κόψιμο. Τα πάνω κάτω φέρνει η νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να καταργήσει το ΕΚΑΣ από 140.000 δικαιούχους. Από τους 220.000 που λαμβάνουν το επίδομα σήμερα, μόλις 80.000 θα είναι δικαιούχοι για το 2018, καθώς η μείωση κατά 238 εκατομμύρια ευρώ στο ΕΚΑΣ θα γίνει μια και έξω από τις συντάξεις που θα πληρωθούν στις 21 Δεκεμβρίου 2017. Τε ρωτάνε πώς περνάμε, κατάλαβες, και μου λες τώρα εσύ κόψανε το ΕΚΑΣ. Το λαιμό μας θα μας κόψουν στο τέλος, αυτό πιστεύω εγώ. Μισό ΕΚΑΣ παίρνω, να βέβαια ίσα να παίρνω και τα φαρμακά μου. Τα φαρμακά τα πληρώνω. Άμα το κόψουνε τότε να πάμε. Δεν ξέρω αν βάζουν στα δικά τους κριτήρια για να παίρνω αυτά που παίρνω. Το 2017 δόθηκαν 319 εκατομμύρια ευρώ, το 2018 το ποσό έχει κλειδώσει στα 81 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 2019 προβλέπεται κι άλλη μείωση μέχρι την οριστική κατάργηση του επιδόματος το 2020. Κόβουνε από τους καριέρδες που έχουν να δουλέψει 40 χρόνια. Αυτό με ξεπλήρωσε το ελληνικό δημόσιο. Έχουν φέρει τον κόσμο στην αδιέξοδο και δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Εγώ, όπως και να είναι, λέω κακός. Η νέα απόφαση αναμένεται να εκδοθεί έως τις 20 Νοεμβρίου και τα κριτήρια που θεσπίζονται θα μειώνουν και τα όρια του εισοδήματος αλλά και τα ποσά του ΕΚΑΣ. Μάλιστα, με τη νέα διάταξη, τα κριτήρια για τους δικαιούχους θα αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. Παίρνω 420 ευρώ σύνταξη, δεν μου δίνει ΕΚΑΣ. Κάποιοι που το παίρνουν πρέπει να το παίρνουν, δεν κατάλαβα. Να δώσουν τη σύνταξη που κόψανε και να σκόψουν το ΕΚΑΣ. Μετά την εφαρμογή της νέας απόφασης, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει από το μέρισμα του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ένα μηνιάτικο του ΕΚΑΣ ή και μεγαλύτερο ποσό σε όσους σταματήσουν να λαμβάνουν το επίδομα από τον επόμενο μήνα.
Στην αποκάλυψη μιας αποθήκης με χιλιάδες μπουκάλια με νοθευμένα ποτά προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Τρίπολη. Οι άνδρες της ασφάλειας Τρίπολη συνέλαβαν έναν Ουκρανό, ενώ εκτός από τα ποτά υπήρχαν και χιλιάδες κούτες με λαθρέο καπνό. Μπλόκο σε χιλιάδες μπουκάλια με νοθευμένο αλκοόλ έκαναν οι αστυνομικοί στην Τρίπολη. Η έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε μια ολόκληρη κάβα με νοθευμένα ποτά αλλά και χιλιάδες κούτες λαθρέων τσιγάρων. Κατασχέθηκαν μεταξύ των άλλων 36.000 πακέτα λαθρέων τσιγάρων, 4.249 συσκευασίες λαθρέου καπνού, 9.205 φιάλες υνοπνευματογών ποτών και ένα όχημα. Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του παραεμπόριου λαθρέων τσιγάρων και ποτών, συνελήφθη προχθές το πρωί στην Τρίπολη 41 χρονών αλλοδαπός, υπηκός Ουκρανίας, στην κατοχή του οποίου βρήκαμε και κατασχέσαμε πλήθος λαθρέων ποτών, τσιγάρων και συσκευασίων καπνού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση του τηλεφωνικού κώδικα, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αποθήκη όπου βρέθηκαν τα προϊόντα ήταν στην κυριότητα της οικογένειας του ατόμου που συνελήφθη και που έμεναν πολλά χρόνια. Σημειωτέων ότι η δικογραφία είχε σχηματιστεί εναντίον του και το 2013, ενώ ο ίδιος άνθρωπος είχε συλληφθεί στον Προμαχώνα. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Τρίπολης, ο οποίος τον παρέπεισε με τη σειρά του στον ανακριτή Τρίπολης. Η έρευνα και η αστυνομική προνάκριση συνεχίζεται από την υπηρεσία μας. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει καθώς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, ενώ όπως υπολογίστηκε το ύψος των διαφυγόντων δασμών και λοιπόν φόρων από την υπόθεση αυτή ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Την Καλαμάτα επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Απόψε πραγματοποιεί ομιλία στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος του Δικητηρίου με θέμα «Μεταμνημονιακή εποχή και δίκαιη ανάπτυξη». Το πρωί συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα, με το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων, ενώ ακολούθησε σύσκεψη με τα Διοικητικά Συμβούλια του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του Εργατικού Κέντρου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου. Να συνδεθούμε με τον Γιάννη Συνάπη, ο οποίος βρίσκεται στο Δικητήριο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, περιμένουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κ. Δημήτρη Τζανακόπουλο, να έρθει για να μιλήσει στην πολιτική εκδήλωση που οργανώνει η Νομαρχία Επιτροπή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, από το πρωί επισκέπτηκε την Καλαμάτα, το πρωί συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα στο νέο Δημαρχείο, όπου έκανε μια γενικόλογη αναφορά για τους δύο δρόμους που ενδιαφέρουν την Μεσσηνία, το νέο δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος και το καλό νερό Τσακώνα που είναι μέρος της Ολυμπίας Οδού. Στη συνέχεια συμμετείχε στη σύσκεψη κάθε αρκετή ώρα στο Μελητήριο Μεσσηνίας με παραγωγικούς φορείς του νομού. Άκουσε όλες τις απόψεις, παρουσίασε τις κυβέρνησης, αλλά κυρίως άκουσε τις θέσεις και τις απόψεις των παραγωγικών φορέων του νομού. Τη συνέχεια συνέντευξη τύπου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τον Αύγουστο 2018 θα τελειώσουν τα μνημόνια και η ελληνική οικονομία θα βγει στις αγορές. Ζήτησε από τον αρχηγό της Σημαντικής Αγωνίας, τον κ. Μητσοτάκη, να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για τις υποθέσεις την offshore εταιρεία της συζύγου του, για την υπόθεση Αυγενάκη και για το θέμα της Siemens με την αναφορά της πρώην γραμματείας του κ. Χρυστοφοράκου που ανέφερε ότι είχε προνομιακή μεταχείριση ο κ. Χρυστοφοράκης από τη Siemens. Έδωσε απαντήσεις και σε άλλα θέματα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καλώντας τους Δήμους και την περιφέρεια Πελοποννήσου να αρθούν στο ύψος περιστάσεων και να προχωρήσουν τη σύμβαση της ΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μάλιστα, αυτά λοιπόν ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομιλία του. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και θα συνδεθούμε και πάλι στη συνέχεια για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όταν ανέβει στο Βήμα. Τώρα, νέα κλοπή σημειώθηκε στο εργοτάξιο της Ολυμπίας Οδού, αυτή τη φορά στην περιοχή Ροδινή Αχαΐας. Η συνολική αξία των κλοπημαίων φτάνει τις 17.000 ευρώ. Ο Νίκος Γεωπρακάς θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Τι έκαναν αυτή τη φορά οι δράστες?
Έχουμε χάσει το μέτρημα αναφορικά με τις κλοπές οι οποίες γίνονται κατά καιρούς, κατά διαστήματα στα εργοτάξια της Ολυμπίας Οδού. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο των επιτηδίων μπήκε το εργοτάξιο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Ροδινής. Από εκεί οι άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν μία γεννήτρια, δύο μπουκάλες οξυγόνου, μία ηλεκτροκόλληση, έξι μπαταρίες από σκαπτικό μηχάνημα και διάφορα εργαλεία, ενώ παράλληλα προξένησαν και φθορές στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν μπαταρίες από έναν φορτωτή και έναν οδοστρωτή. Όπως καταλαβαίνεις, Γεωργία, σχεδόν ό,τι μπορούσαν να πάρουν από το συγκεκριμένο εργοτάξιο οι επιτίδιοι αυτοί κατάφεραν και το πήραν, προξενώντας ταυτόχρονα και ζημιές. Τώρα η αστυνομία αναζητά τα ίχνη τους και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των αγνώστων. Μάλιστα, μεγάλη αξία των κλοπημαίων. Νίκο, πάμε και σε μία άλλη είδηση. Ένα αγοράκι 2,5 ετών διακομίστη σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Τι στοιχεία έχουμε για αυτό το θέμα? Η είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα πρόκειται για ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, πιθανότατα βουλγαρικής καταγωγής, το οποίο άγνωστο ακόμα πώς βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή του Καπελέτου της Ηλίας. Το μικρό παιδί οδηγήθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Βάρδας και από εκεί με ασθενοφόρο διακομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου όπως είπες και εσύ είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστό ή γνωστά. Η αστυνομία διερευνά τώρα την υπόθεση. Μάλιστα, για να δούμε, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα σε δούμε και πάλι στη συνέχεια με άλλα θέματα από την Αχαΐα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτη Μάνης στο Γήθιο. Εκπρόσωποι αρχών αλλά και πολλοί πιστοί βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Γηθίου για να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπητό Μητροπολίτη. Βαθιά θλίψη επικράτησε στο Γήθιο, όπου και πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Μάνης κυρίου Χρυσοστόμου. Ο σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα με τον κόσμο από νωρίς να σειραίει στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Γηθίου για να πει το τελευταίο αντίο. Κλειστές έμειναν οι υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Μάνης, η παιδική σταθμή, καθώς επίσης και τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπάλληλοι και μαθητές και να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία. Στην ακολουθία προεξήρχε ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ενώ ακολούθησε πομπή στους δρόμους του Γηθίου με την συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου. Η ταφή του Μητροπολίτη Μάνης έγινε στα Καλύβια, μια περιοχή περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Γηθίου. Για την απώλεια του μακαριστού ιεράρχου εξέδωσαν ψηφίσματα και συλληπιτήριες ανακοινώσεις Ιερά Σύνοδος, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης και πλήθος τοπικών και περιφερειακών αρχών. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα της κεντροαριστεράς. Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Απόψε φιλοξενούμε τον υποψήφιο για την ηγεσία, Απόστολο Πόντα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι ώρες. Η ώρα της κάλπης έφτασε επί της ουσίας. Το ζητούμενο είναι η συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, τώρα πια. Και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια γιατί... Κοιτάξτε, ναι. Είναι όντως είναι κρίσιμο το να έρθουν οι πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι κρίσιμο στη δημοκρατία να συμμετάσχουμε όλοι στις διαδικασίες και το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι οι επικείμενες εκλογές της 12ης Νοεμβρίου δεν αφορούν μόνο την κεντροαριστερά. Οι διεργασίες που γίνονται στο χώρο το δικό μας είναι καθοριστικές για τη διακυβερνησιμότητα της χώρας τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει άμεση ανάγκη και προφανής
να υπάρξει ένας τρίτος ισχυρός πολιτικός πόλος, όπου θα μπορέσει να συγκεντρώσει πολίτες οι οποίοι έχουν δημοκρατικές αναγωγές, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν και οι οποίοι έχουν την ικανότητα να αποτελέσουν μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Γι' αυτό το κάλεσμα και εμένα μέσω της δικιάς σας ευκαιρίας που μου δίνετε είναι προς όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι μια διαδικασία που δεν δίνει ουσιαστικά κομματική ταυτότητα στον συμμετέχοντα, του δίνει όμως την ικανοποίηση ότι εκπληρώνει το καθήκον του στο επίπεδο της συμμετοχής. Και όσο περισσότεροι έρθουν την Κυριακή, τόσο καλύτερο θα είναι και για τις διαδικασίες, αλλά και γενικά για το αποτέλεσμα και την ισχύ αυτής όλης της διαδικασίας για το μέλλον. Κύριε Ποντα, αυτό που καταλάβαμε και από τα δύο σποτ τα οποία δημιούργησε η ομάδα σας είναι ότι για σας η μεγάλη συμμετοχή έχει, μεγάλη σημασία έχει και η συμμετοχή της νεολαίας. Και το θέμα είναι αυτή τη στιγμή γιατί να επιλέξουν εσάς και όχι κάποιον άλλο από τους συνυποψήφιούς σας που γνωρίζουν τουλάχιστον αρκετά πράγματα για το πολιτικό τους παρελθόν. Κοιτάξτε να δείτε, η έννοια της επιλογής έχει να κάνει με την οπτική γωνία. Ο λόγος που είπατε μπορεί για κάποιους να τους οδηγεί σε μια επιλογή ασφάλειας, να επιλέξουν κάποιον από αυτούς που ξέρουν, αλλά αυτή η ασφάλεια πλέον είναι εντός εισαγωγικών. Εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου, τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν, τους πολίτες που με υποστηρίζουν και καθημερινά αυξάνονται, ερχόμαστε να δηλώσουμε ένα μεγάλο παρόν για τη γενιά μας. Για τη γενιά των ανθρώπων αυτών που δεν έχουμε κομματικό παρελθόν, αλλά θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα πολιτικό παρόν και πολύ περισσότερο ένα πολιτικό μέλλον, στο οποίο ουσιαστικά δεν θέλουμε ούτε να εγγράψουμε ούτε να εδράσουμε ατομικές ατζέντες. Θέλουμε να γίνουμε εμείς και μέσω της δικής μου υποψηφιότητας σε αυτή τη διαδικασία η γέφυρα μέσω της οποίας θα περάσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που σήμερα απέχει από την κεντρική πολιτική στο επίκεντρο της πολιτικής. Η επιλογή σε μένα, ξέρετε, θεωρούμε ότι είναι μια λογική επιλογή. Μια λογική επιλογή γιατί προτάσει την ανάγκη της αλλαγής του κεντρικού πολιτικού σεναρίου. Υπάρχει πλέον προφανής η ανάγκη ότι πρέπει να αλλάξουμε πρωτόκολλο, πρέπει να αλλάξουμε πρόσωπα, πρέπει να εμπλουτιστούμε σε ιδέες και πρέπει να υιοθετήσουμε και να πράξουμε με τρόπο σύγχρονο και ωφέλιμο για τους περισσότερους. Μάλιστα. Και όχι για να προασπίσουμε κομματικές ατζέντες και όχι για να προασπίσουμε πρόσωπα που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες βρίσκονταν στο απειρόβλητο της κριτικής και ήταν και η μοναδική επιλογή που είχε ο κόσμος για τη διαχείριση των κοινών. Μάλιστα. Πάντως, μιας και αναφερθήκατε για ατζέντες, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ήρθατε σε επαφή με τους πολίτες της περιφέρειας και έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσουμε από εσάς τι είναι αυτό που σας μετέφεραν και αν το αποτέλεσμα από την κάλπη είναι το επιθυμητό για εσάς, ποιος θα είναι ο πρωταρχικός σας στόχος. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ σχεδόν όλη τη χώρα. Το κοινό συμπέρασμα όλων των πολιτών είναι ότι αισθάνονται έξω από το περίγραμμα, ότι αισθάνονται πολίτες οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από το κέντρο των αποφάσεων. Γι' αυτό και φαντάζομαι λόγω της εμπειρίας σας και της ικανότητάς σας, λόγω της δημοσιογραφίας που πολύ καλά ασκείτε, γνωρίζετε ότι ένα από τα βασικά προτάσματα της δικιάς μας πολιτικής ατζέντας είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Είναι δηλαδή ο τρόπος, το εργαλείο εκείνο που θα βάλουμε τον πολίτη ανεξαρτήτως της εγκύτητάς του ή όχι με το κέντρο, με την Αθήνα, στο επίκεντρο της πολιτικής. Η επόμενη μέρα για το νέο φορέα, εφόσον εγώ μπορώ να δώσω την κατεύθυνση και να δημιουργήσω τις βάσεις και τις υποδομές, θα είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ανοιχτού κόμματος. Ενός κόμματος που θα ανοίξει την αγκαλιά του στον πολίτη, που δεν θα απαιτήσει από αυτόν ένα ιδεολογικό διαβατήριο, αλλά θα ζητήσει τη συμμετοχή του, την υπογραφή του και τη βούλησή του στο να δημιουργήσουμε ένα κοινό προορισμό. Ζούμε μια εποχή που οι ιδεολογίες είναι μεν σεβαστές, δημιουργούν ένα βιογραφικό, αλλά η εποχή μας είναι μεταιδεολογική. Πρέπει να διασυνδέσουμε τους ικανούς πολίτες που είναι διασκορπισμένοι σε όλο το τόξο των ιδεολογικών κομμάτων, αλλά απομονωμένοι. Μάλιστα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτές τις ικανές μονάδες να τις κάνουμε μια ικανή ομάδα. Μια ομάδα πολιτών που θα μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο για όλους τους υπόλοιπους και θα μπορέσουν να σκιαγραφίσουν και να σκηνοθετήσουν ένα μέλλον της χώρας αντάξιο των πολιτών της και αντάξιο των θυσιών, ξέρετε, που έχει κάνει ο κόσμος και οι πολίτες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που συνεχώς δίδουν από το υστέρημά τους
για να τους επιστραφεί το τίποτα. Πρέπει λοιπόν αυτό το τίποτα να το αφήσουμε στην άκρη, να αφρίσουμε στα πρόσωπα των πολιτών, όλους τους πολίτες της χώρας, και να δημιουργήσουμε ένα σύνολο για όλους. Όχι μια κυβωτός μέσω της οποίας θα επιβιώσουν ή θα σωθούν οι λίγοι ή ελάχιστοι ή ισχυροί. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα διακύβευμα και ένα στοίχημα, όπως αντιλαμβάνεστε, και για τη δικιά μου τη γενιά. Και αυτό είναι και η βασική μας επιδίωξη για να ασχοληθούμε και να πολεμήσουμε ώστε να εισαχθούμε στο κέντρο της πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πόντα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλή καλά. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ηλεκτρονικό απουσιολόγιο, ηλεκτρονική ενημέρωση των γονέων και αλλαγές στις απουσίες είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που αναμένεται να ισχύσουν άμεσα στα σχολεία της χώρας. Εκτός των άλλων, και για εκπαιδευτικούς λόγους, επανέρχεται και η αναφορά της διαγωγής του μαθητή, ωστόσο αλλάζουν οι χαρακτηρισμοί. Οι ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως λειτουργικά και οργανωτικά θέματα αναμένεται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Την εφαρμογή ηλεκτρονικού απουσιολογίου και την επαναφορά της διαγωγής στα σχολεία προωθεί το Υπουργείο Παιδείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφού καταργήθηκε η διανομή Κοσμία πριν από λίγους μήνες, τώρα το Υπουργείο Παιδείας επαναφέρει το ζήτημα της διαγωγής των μαθητών. Πλέον όμως θα υπάρχει η διαγωγή εξαιρετική, καλή, μεμπτή, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις θα προβλέπεται και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Μεθοδεύονται και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου, δηλαδή για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αποκτήσουν τέτοιες αξίες. Νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και αυτή η προσπάθεια δείχνει ότι πια προσπαθούμε να μπούμε σε μια νέα εποχή στην οποία πραγματικά να ανταποκρίνεται στις επιταγές τις οποίες αυτή η ίδια η εποχή θέτει. Αξίζει να αναφέρουμε πως οι χαρακτηρισμοί που αφορούν στη διαγωγή θα έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και δεν θα αναγράφονται στους τίτλους σπουδών των μαθητών. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί αλλαγές και αυστηροποιεί το πλαίσιο που αφορά και στις απουσίες. Συγκεκριμένα, θα θεσμοθετηθεί ηλεκτρονικό απουσιολόγιο, κάτι που σημαίνει ότι οι γονείς θα ενημερώνονται για τις απουσίες των παιδιών τους μέσω email. Υπάρχει πια ο επιθετικός προσδιορισμός δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη απουσία, μετριέται πια ως απουσία γενικότερα και υποχρέωση του σχολείου σε άμεσο χρόνο και όχι μετά την παρέλευση κάποιων ημερών και τη συγκέντρωση κάποιων απουσιών να στείλει ταχυδρομική επιστολή, αλλά στην άμεση ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων για με SMS, με ηλεκτρονικό τρόπο ή με mail για την απουσία του παιδιού το οποίο κηδεμονεύουν. Επιπλέον, καταργείται ο διαχωρισμός δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, αν και το όριο απουσιών παραμένει στις 114. Οι ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως λειτουργικά και οργανωτικά θέματα θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα, με στόχο να εφαρμοστούν από φέτος, δηλαδή την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018. Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις για την απαγόρευση κυκλοφορίας των τετράτροχων οχημάτων, με τους πολίτες από τη μία πλευρά να τονίζουν ότι συμφωνούν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ από την άλλη επιχειρηματίες που διατηρούν εταιρείες ενοικίασης οχημάτων εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο νέο μέτρο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα απαγορεύει τα τετράτροχα οχήματα από τον δρόμο. Οι πολίτες συμφωνούν με ένα τέτοιο μέτρο ώστε κατά την άποψή τους να μειωθούν και τα τροχαία ατυχήματα. Γέφυρα. Οι γουρούνες όταν τις ενοικιάζουν οι επιχειρηματίες, τους ξένους, τις βλέπουμε στους δρόμους. Είναι για ανώμαλο δρόμο μόνο. Γι' αυτό και γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα. Οπότε εγώ πιστεύω ότι πρέπει να απαγορευτούν. Είναι βασικό για να μην έχουμε και ατυχήματα ή τουλάχιστον να μειωθούν φέτος τα ατυχήματα. Μεγάλες ευθύνες στους οδηγούς της γουρούνας ρίχνουν οι πολίτες, αφού θεωρούν ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς να κυκλοφορούν στον δρόμο. Οι γουρούνες έχουν καταστρέψει τον κόσμο και εγώ την έχω πληρώσει με ένα μήνα στην εντατική στην Πάτρα, έτοιμος να πεθάνω. Και έζησα από θαύμα. Καταρχήν δεν ξέρει κανένας γουρούνα. Τους παίρνουν και τρέχουν με 200 χιλιόμετρα, με λιγούμενους μέσα στον κόσμο και σκοτώνουν τον κόσμο. Πράγμα που το ξέρουν οι ίδιοι αυτοί όπου το ζουν. Κατά του μέτρου που απαγορεύει τα γνωστά τετράτροχα οχήματα από την άσφαλτο, είναι από τη μεριά το Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων που αναφέρει ότι επιτρέπεται να κυκλοφορούν νόμιμα στο οδικό δίκτυο της χώρας. Πάντα, ό,τι και να οδηγήσει είναι πρέπει να προσέγγισε. Αλλά αυτό γι' αυτό δεν ξέρουν. Αν ημέρουν να πάνε χωρίς να έχουν ανεμπεί ποτέ. Και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν τα ξέρει.
Μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών που δουλεύουν με γουρούνες το καλοκαίρι είναι αντίθετοι στην απαγόρευσή τους και αναμένεται να κάνουν πορεία την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που προωθεί ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Εγκαινιάστηκε χθες το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο Καλαμάτας. Μαθητές, γονείς και καθηγητές, ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, επισημαίνουν ότι επιτέλους καλύφθηκε ένα πολύ σημαντικό κενό στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Ο Δήμος, μετά από αναζήτηση, βρήκε τις αίθουσες και τους απαραίτητους χώρους που χρειάζονται οι συγκεκριμένοι μαθητές στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού. Το χρόνιο αίτημα των μαθητών με ειδικές ανάγκες, των γονιών και των καθηγητών τους να αποκτήσουν επιτέλους έναν χώρο για να στεγαστεί το σχολείο τους ικανοποιήθηκε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την χειρονομία σου. Ο Δήμος Καλαμάτας μετά από αναζήτηση βρήκε τις αίθουσες και τους απαραίτητους χώρους που χρειάζονται οι συγκεκριμένοι μαθητές στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού. Ο αγώνας και η αγωνία του πατέρα και της μάνας, της οικογένειας που έχει ένα παιδί που έχει προβλήματα, είναι πάρα πολύ μεγάλος και κυρίως η αβεβαιότητα που έχουν για το μέλλον και για την πορεία αυτών των παιδιών. Μαθητές, γονείς και καθηγητές ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή επισημαίνουν ότι επιτέλους καλύφθηκε ένα πολύ σημαντικό κενό στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή τους. Στο σχολείο μας αυτή τη στιγμή φοιτούν 11 μαθητές που και λειτουργούν δύο τάξεις, η πρώτη και η δευτέρα γυμνασίου. Η φοιτηση τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λυκείο είναι τετραετής. Τα βήματα είναι σημαντικά την τελευταία τριετία και με τη συνδρομή όλων, και το λέω συνειδητά όλων, μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα. Το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο απέκτησε εκτός από τη νέα στέγη και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής που θα εφαρμόσουν εξατομικευμένα προγράμματα διδασκαλίας, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό. Πάμε σε μια τραγική είδηση. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Γαβρολίμνη Ναυπακτίας. Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ο Βασίλης Δελιμάρης από ναυπακτία.gr θα μας δώσει τις πληροφορίες για αυτό το τραγικό συμβάν. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Ιόνιεν. Όπως είπες και εσύ, μια τραγική είδηση είχαμε χθες το μεσημέρι, περίπου στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Ένας 40χρονος δικυκλιστής κατευθυνόταν προς το χωριό του το περιθώριο Ναυπακτίας και στην περιφερειακή οδό που προς τον Εύβοινο ποταμό συγκρούστηκε με μπετονιέρα που εργαζόταν στην περιοχή του Εύβοινου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί στο σημείο και να μην προλάβει δηλαδή να μεταφερθεί κάπου και να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Η τραγική είδηση όμως έρχεται να συμπληρωθεί γιατί ο 40χρονος είχε χάσει και αδερφό πριν μερικά χρόνια, 9 χιλιόμετρα περίπου από το σημείο που έχασε χθες τη ζωή του ο ίδιος. Όπως καταλαβαίνεις, η δυσάρεστη είδηση παίρνει μεγαλύτερο μέγεθος μετά από αυτό το τραγικό γεγονός που μάθαμε χθες. Καθώς τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα δύο αγόρια της οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι για μία μητέρα και τον πατέρα των παιδιών. Είναι πραγματικά τραγικό να χάνουν τα δύο λόγια τους παιδιά με τον ίδιο τρόπο στην άσφαλτο και τόσο και μάλιστα τα δύο δυστυχήματα έγιναν και σε πολύ κοντινή απόσταση. Βλέπουμε στα πλάνα που μας έστειλε στο μεταξύ Βασίλη ότι η στροφή είναι απότομη. Και αυτό που θα πρέπει να πούμε, Γεωργία, καθώς στο δρόμο αυτό πλέον δεν παίρνουν αυτοκίνητα, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει σχέση με την παλαιά εθνική οδό που γνωρίζουμε ότι είναι η Αντιρίου Ιωαννίνων, είναι η πρώτη εθνική οδός η οποία πλέον είναι περιφερειακή και είναι, θα έλεγα, μια συντόμευση για να φτάσει κάποιο στο χωριό Περιθώρη, αλλά και να φτάσει στον ποταμό Εύβοινο. Πλέον εκεί αρκετά αυτοκίνητα φορτηγά
κατευθύνονται προς τα εκεί, γιατί εργάζονται στο ποταμό Εύβοινο, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην έχουμε ξανά και τέτοια περιστατικά με κάποιο δίκυκλο αλλά και με αυτοκίνητο. Όπως καταλαβαίνεις, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, γιατί το σημείο, όπως βλέπεις και εσύ, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και όταν υπάρχει μικρή κίνηση, δεν υπάρχει κίνηση μεγάλη εκεί πέρα, νομίζουν όλοι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όμως νομίζω ότι τότε είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώθηκε χθες. Ναι, δυστυχώς. Ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις. Καλό βράδυ. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η ελαιοκομιδή, και τα στοιχεία είναι πολύ θετικά για την φετινή χρονιά. Οι αγρότες φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι αλλά και αισιόδοξοι. Πολύ χαρούμενοι οι αγρότες της Ζακύνθου όσον αφορά τη φετινή ελαιοκομιδή. Ενώ οι ίδιοι περίμεναν πως η συγκεκριμένη περίοδος φέτος δεν θα κυλήσει ιδιαίτερα καλά, όλα φαίνονται να πηγαίνουν ρολόι. Έχει ξεκινήσει η συγκομιδή της ελιάς. Δεν είναι ακόμη στο φουλ. Έχει πολύ περισσότερη παραγωγή από πέρυσι, ποσοτικώς. Το σημαντικό είναι όμως ότι έχει πολύ καλές ποιότητες. Πραγματικά είχαμε χρόνια να δούμε τόσο πολύ καλές ποιότητες. Όλα καλά. Οι τιμές βρίσκονται σε καλά επίπεδα. Αν μείνουν εκεί, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αυξημένη η τιμή του ελαιόλαδου σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές φαίνονται να έχουν ξεκινήσει στο ύψος των 4 ευρώ. Αυτό για τους ίδιους είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, διότι το λάδι είναι ένα προϊόν που δίνει τιμή άμεση, συγκεκριμένη και χειροπιαστή, και ξεχωρίζει από όλα τα προϊόντα που έχει Ζάκυνθος. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που πιστεύονταν ότι θα υπάρξει μειωμένη παραγωγή από τα φαινόμενα της ξηρασίας και της ανομβρίας, φαίνεται ότι με τις πρώτες ποσότητες που έχουν μαζευτεί και έχουν ελαιοποιηθεί, ότι οι αποδόσεις είναι ικανοποιητικές. Σαφώς πολύ καλύτερα από πέρυσι, ποσοτικός και ποιοτικός, κυρίως ποιοτικός. Βγαίνουν απίστευτα καλά λάδια φέτος. Ευτυχές γεγονός θεωρείται η φετινή ελαιοκομιδή, διότι μεγάλο ποσοστό των ζακυνθινών ζουν αποκλειστικά από αυτή και τα έσοδα προβλέπονται να είναι αρκετά. Για να αλλάξουμε θέμα, στο δυναμικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών συγκαταλέγεται από την Τρίτη ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών. Στις τάξεις του ΣΕΒ περιλαμβάνονται πάνω από 400 κορυφαίες επιχειρήσεις, 50 συνδεδεμένοι οργανισμοί όπως ενώσεις, κλαδικοί και περιφερειακοί σύνδεσμοι, και πάνω από 3.500 έμεσα μέλη, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν τον πυρήνα της βάσης των μελών του Συνδέσμου. Απόψε φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΕ, τον κύριο Πέτρο Μαντά. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Κύριε Μαντά, Νίκο, και πάλι καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαντά. Καλησπέρα. Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει αυτή η είσοδος και πώς θα αξιοποιήσετε τη συγκεκριμένη ευκαιρία. Κοιτάξτε, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ είναι ένας σχετικά νέος φορέας, ο οποίος έχει μια διετή περίπου διάρκεια ζωής, και είναι στην αρχή της δημιουργικής του ζωής. Κατά συνέπεια, έχουμε ανάγκη δικτύωσης και τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στα κέντρα όπου λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων μελών μας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, με τα θέματα των βιομηχανικών περιοχών. Ο ΣΕΒ, όπως είπατε και εσείς και όπως όλοι ξέρουμε, είναι ο αρχαιότερος φορέας της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Έχει μια τεχνογνωσία σημαντική, επομένως η δυνατότητα να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών του αποτελεί μια ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του σύνδεσμου μας. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, κύριε Μαντά, τα βήματα τα οποία κάνετε είναι σταθερά αλλά γρήγορα, γιατί όπως μας είπατε και εσείς, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, όπου δημιουργήθηκε αυτός ο σύνδεσμος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανικών Περιοχών, έχουν γίνει αρκετά πράγματα, και το γεγονός ότι τόσο γρήγορα καταφέρατε να γίνετε μέλος του ΣΕΒ σίγουρα λέει πολλά, και λέει πολλά και για την ελληνική βιομηχανία, έτσι. Είναι γεγονός. Η ελληνική βιομηχανία, παρότι περνάμε μια περίοδο πολύ μακρόχρονης ύφεσης, έχει κρατήσει τις δυνάμεις της παρά τις σοβαρές απώλειες. Διατηρεί την εξωστρεφιά της, διατηρεί τη διάθεση της προσφοράς και της δημιουργίας.
συνεισφέρει σημαντικά στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας. Έχει υψηλό επίπεδο μισθών για τους εργαζόμενούς της. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα αμοιβόμενοι σε σχέση με άλλους κλάδους. Επομένως, είναι ένας τομέας από τον οποίο όλοι πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα. Κύριε Μαντά, γίνονται πάρα πολλές δράσεις για την ενίσχυση των μελών σε διάφορους τομείς. Μία από αυτή έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, μια συνάντηση εργασίας για την νανοτεχνολογία. Από εκεί, τι προκύπτει και ποια είναι τα δεδομένα για την Δυτική Ελλάδα? Καταρχάς ο σύνδεσμός μας και σαν το μέλος του εδώ που είναι ο σύνδεσμος της βιομηχανικής περιοχής της Πάτρας αλλά και πανελλαδικά έχει δώσει μια πολύ σημαντική ενδιαφέρον στη διάσταση της έρευνας και της ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ντόπια προστιθέμενη αξία και να κάνουμε χρήση του πολύ δυνατού επιστημονικού δυναμικού το οποίο παράγεται στα πανεπιστήμια μας και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον δικτυωθεί σωστά με τις επιχειρήσεις, να παράγει προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Επομένως, αυτή που είδατε η ημερίδα, η οποία ήταν υπό την αιγίδα και τη συμμετοχή και της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μία από τις δράσεις τις οποίες ήδη υλοποιούμε και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εταιρείες μέλη μας, συμμετέχουν θερμά. Και πιστεύω είναι ένα από τα δείγματα του δυναμισμού που επιδεικνύουν τα μέλη μας και κατά συνέπεια επιδεικνύει και ο σύνδεσμός μας. Εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πολύ τις νέες τεχνολογίες έτσι, και τα νέα υλικά προς όφελος των βιομηχανιών και παράγοντας έτσι καλύτερα ποιοτικά προϊόντα και τα οποία έχουν ιδιαίτερη ζήτηση και στο εξωτερικό. Έτσι και ανοίγοντας νέες αγορές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Και θεωρούμε ότι είναι ένα προνομιακό σημείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις δεδομένου του πολύ υψηλού επίπεδου των Ελλήνων αποφύτων που έχουμε και νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να μείνουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους ξένες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ απόψε για την παρουσίαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια. Νίκο και εσένα, καλό σας βράδυ. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Περίοδος εμβολιασμού είναι αυτή που διανύουμε του γενικού πληθυσμού και ιδίως των ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζεται από το Κελπνό για την εποχιακή γρήπη και για την ηλαρά. Η φαρμακοποίηση είναι καθησυχαστική για το θέμα της εποχιακής γρήπης, επισημένοντας ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια έλλειψη στα εμβόλια. Όσον αφορά το ζήτημα της ηλαράς, η οποία φέτος βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα μας, υπάρχει μια παροδική έλλειψη, η οποία όμως αναμένεται να καλυφθεί σύντομα. Ανησυχία στο θέμα της πληρότητας των εμβολίων στα φαρμακεία για να αντιμετωπίσουν τον ιό της γρήπης και της ηλαράς που βρίσκονται σε έξαρση και είναι ικανοί να στείλουν δεκάδες ανθρώπους στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τα όσα ακούγονται στη χώρα μας για τις ελλείψεις εμβολίων, η Ζάκυνθος βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Ξεκίνησε η περίοδος εμβολιασμού κατά της εποχιακής γρήπης. Τα ράφια των φαρμακείων είναι γεμάτα από διαθέσιμα εμβόλια. Η φαρμακοποιοί της Ζακύνθου είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το θέμα της εποχιακής γρήπης, λέγοντας πως δεν έχει παρατηρηθεί κάποια έλλειψη στα απαραίτητα εμβόλια αυτή την εποχή. Επίσης, τόνισαν ότι δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα στις παραγγελίες τους και πως μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Υπάρχει αρκετά μεγάλη επάρκεια ως προς αυτά σε όλα τα φαρμακεία του νησιού. Συνεπώς δεν θεωρούμε ότι θα προκύψει κάποιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος εμβολιασμού. Όσον αφορά το ζήτημα της ηλαράς, η οποία φέτος βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα μας, αναφέρεται πως υπάρχει μια παροδική έλλειψη, η οποία όμως αναμένεται να καλυφθεί αρκετά σύντομα. Να σημειωθεί πως στις αρχές του μήνα είχε γίνει άμεση ενημέρωση στον πληθυσμό ότι προτείνεται άμεσος εμβολιασμός κατά της επιδημικής ηλαράς σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαιτούμενες δόσεις.
Τα στοιχεία που δίνουν οι παιδίατροι της χώρας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, αφού φαίνεται τα 350.000 Ελληνόπουλα ηλικίας από 15 μηνών μέχρι 4 ετών είτε δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ενάντια στον ιό της Λαράς, είτε έχουν εμβολιαστεί ατελώς. Τα στοιχεία είναι εξίσου ανησυχητικά και για τους ενήλικους και συγκεκριμένα για όσους γεννήθηκαν από το 1970 και μετά, αφού είναι άγνωστος ο αριθμός όσων έχουν λάβει μία ή καμία δόση του εμβολίου. Με άλλο ένα νούμερο θα έπιανε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Ο λόγος για τον τυχερό, αλλά όχι υπερτυχερό πατρινό, που κέρδισε 79.000 ευρώ με ένα δελτίο μόλις 3 ευρώ, καθώς ήταν το μοναδικό πεντάρι στην Ελλάδα. Τύχη βουνό είχε ένας πατρινός που κατέθεσε ένα δελτίο αξίας 3 ευρώ και κέρδισε 79.437 ευρώ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Τζόκερ. Το δελτίο που κατατέθηκε στο πρακτορείο του κυρίου Αναστάσιου Καμιλάρη στην Έλληνο στρατιώτου ήταν το μοναδικό νικητήριο στη δεύτερη κατηγορία. Βγήκε ένα πεντάρι που ήταν απλό δελτίο με 3 ευρώ. Δεν ήταν τυχαία επιλογή, το είχε παίξει ο ίδιος ο παίκτης ή το είχε πάρει από τα αίτημα τα δικά μου που έχω φτιάξει, που φτιάχνω. Έβγαλε 79 χιλιάρικα, ένα πεντάρι ήταν σε όλη την Ελλάδα. Είναι από αυτά που λες να πιάσω και το 5 και 1, αλλά και τα 79 χιλιάρικα δεν είναι άσχημα. Ο νικητής συμπλήρωσε τους αριθμούς και πόνταρε 3 ευρώ. Λίγες ώρες αργότερα μάθαινε πως ήταν ο μοναδικός τυχερός στη δεύτερη κατηγορία της κλήρωσης που έφερε ένα ακόμη jackpot. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά και παίρνει και ο κόσμος θάρρος από όλα αυτά τα πράγματα ότι μπορεί να αλλάξει η μοίρα του. Τυχερό παιχνίδι, δεν είναι κάπου θα πέσει. Τυχερό παιχνίδι, δεν είναι κάπου θα πέσει κι αυτό. Ξέρω, αλλά δεν σχόλει. Έτσι είναι. Οι πιθανότητες λένε ότι κάποιος θα το πιάσει και το 5 και 1 κάποιος το πιάνει. Αλλά οι πιθανότητες είναι 1 στα 15 εκατομμύρια. Ακούει ο κόσμος και το κυνηγάει. Βέβαια με άλλο ένα νούμερο. Μάλλον ένα νούμερο θα πιάνε παραπάνω, είπαμε. Θα πιάνε το 5 και 1, θα πιάνε εκατομμύρια. Τα στοιχεία του τυχερού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, όπως άλλωστε συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Η τυχερή αριθμή στην κλήρωση της Πέμπτης στο Τζόκερ ήταν η εξής: 10, 42, 32, 35, 6 και Τζόκερ ο αριθμός 13. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Καλαμάτα στην αίθουσα του Διοικητηρίου στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Σκουμουδούρος. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του κυρίου Τζανακόπουλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Κύριε, θα με συγχωρήσετε, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια αυτή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι μας, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πολεμηθεί από το σύστημα της διαπλοκής και μιας μεγάλης περίπτωσης του ηλεκτρικού τύπου όσο καμία άλλη κυβέρνηση στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Και όπως έλεγε κάποτε και ένας μεγάλος στοχαστής αλλά και πολιτικός ηγέτης της αριστεράς, τον οποίο δεν πρόκειται να ακολουθεί το όνομα, δεν πρόκειται να ακολουθεί. Όταν οι εχθροί σου σε πολεμούν, αυτό σημαίνει ότι έχει χαράξει μια σαφή διαχωριστική γραμμή απέναντι στις εχθρές. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης, μαζί με τον συμπρόεδρο του, τον κύριο Γεωργιάδη, φοβούνται και για έναν ακόμα λόγο. Διότι πλέον δεν υπάρχουν μηχανισμοί συγκάλυψης και οι σκελετοί στις δουλάτες είναι πολλοί και αργά, αλλά σταθερά, έρχονται στο φως. Και πλέον, ο σημερινός επικεφαλής του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου αυτής της πολιτικής και οικονομικής συμμαχίας των ελίτης της χώρας που οδήγησε την Ελλάδα στην χρεοκοπία το 2010, βλέπει ότι οι αποκαλύψεις φτάνουν μέχρι και την ίδια την πόρτα. Για την offshore που αποκαλύπτεται ότι διατηρεί σύγκρουση, για την οποία κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει σαφείς εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Έχει πολιτικό και ηθικό καθήκον να εξηγήσει και να διευκρινίσει από πού προήλθαν τα χρήματα πρώτον και δεύτερον ποια ήταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα αυτής της επιχείρησης. Διότι ξέρετε, δεν έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν offshore επιχειρήσεις. Δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Και κάποιος ο οποίος θέλει και προσπαθεί και επιχειρεί με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, νομίζω ότι οφείλει πολιτικά, ηθικά εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, να εξηγήσει δηλαδή ποια ήταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα αυτής της εταιρείας. Επίσης, αποκαλύψεις για τις κακές παρέες του εκλεκτού του διαγραμματέα κόμματος, του κ. Αβγιανάκη, για τον οποίο ακόμα αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Για σκεφτείτε, όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την Οξόρ ή σε σχέση με τους διαλόγους τους οποίους είχε ο κ. Αβγιανάκης αλλά και συνεργάτες του, με διάφορους λαθρέμπορους, με διάφορους καταδικασμένους υπεξαιρέσεις για εκβιασμούς, για εγκλήματα δηλαδή του κοινωνικού δικαίου.
Για φανταστείτε να είχαν έρθει στη δημοσιότητα έστω και για το θηρορό του Σπουμιλούρου. Ακολουθήσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Καλαμάτα, στο διοικητήριο. Περισσότερα βεβαίως θα δούμε αύριο σε αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συνεχίζονται για 7η χρονιά οι κοινές δράσεις του Δήμου Καλαμάτας με την Σχολή Καλών Τεχνών. Φέτος επισκέφθηκαν την πόλη 14 σπουδαστές, οι οποίοι και ζωγραφίζουν τις ομορφιές της Καλαμάτας. Τα έργα τους πρόκειται να εκτεθούν στη Δημοτική Πινακοθήκη από αύριο μέχρι και για ένα μήνα. Τις ομορφιές της Καλαμάτας ζωγραφίζουν 14 σπουδαστές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αρχίζοντας από την παραλία και το σημείο του φάρου που αποτύπωσε ο σπουδαίος ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης. Οι σπουδαστές που δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την Καλαμάτα θα ανέβουν στο κάστρο ώστε να ζωγραφίσουν την πόλη και από ψηλά, καταθέτοντας τη δική τους καλλιτεχνική ματιά. Αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που έχουμε που λέγεται Πρόσθεση και είναι σε τρεις φάσεις. Έχουμε επισκεφθεί εμείς τη σχολή, μας επισκέφθεται τώρα η σχολή με τους καθηγητές και σε τρίτη φάση, το Μάρτιο, θα κάνουμε μία άλλη έκθεση. Μία εβδομάδα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πρόσθεση που αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του οικαστικού τομέα της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Δήμος και σχολή συνεργάζονται 7 χρόνια σε αντίστοιχες δράσεις. Ο καθηγητής των 14 σπουδαστών σημείωσε ότι η ομάδα του ήρθε να δουλέψει εμπνεόμενη από την πόλη και να κάνει μια ζωντανή ζωγραφική δράση. Ο θεατής μπορεί, ο κάτοικος της Καλαμάτας, να δει πώς δημιουργείται ένα εικαστικό έργο. Από τη σύλληψη, από το σχεδιασμό, από την εκτέλεση και από την ολοκλήρωσή του. Τα έργα τους θα εκτεθούν το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Η έκθεση με τον τίτλο «Ζωγραφίζοντας την Καλαμάτα» θα διαρκέσει ένα μήνα και τα έργα θα αξιολογηθούν, θα δοθούν βραβεία και ένα μέρος τους θα δοθεί στην Πινακοθήκη και θα τοποθετηθούν στο νέο Δημαρχείο. Να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Από το προσεχές Σαββατοκύριακο ξεκινούν τις κοινές δράσεις τους ο Προμηθέας της Πάτρας και η Πανχαϊκή, αφού κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα μπορεί να παρακολουθήσει δύο παιχνίδια. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι που έχουν εισιτήριο διαρκείας με τον Προμηθέα θα μπορούν να δουν την Κυριακή τον αγώνα Πανχαϊκή Ερκοτέλης με μειωμένο εισιτήριο 7 ευρώ, ενώ κάθε φίλος της Πανχαϊκής θα έχει τη δυνατότητα να πάει το Σάββατο στο ματς Προμηθέας Κίμη και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο επίσης 7 ευρώ. Αυτό θα γίνεται με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας στα εκδοτήρια. Αντίστοιχες δράσεις αναμένεται να γίνουν και στο μέλλον. Ακόμα δύο εβδομάδες θα λείψει ο Ταόγκα Τσιμόντζη από την Σπάρτη, αφού δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Ο Χάφα από το Μαλάουι θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο χρόνο για να επανέλθει στις προπονήσεις. Από την άλλη, θετικά είναι τα νέα για τους Μπέλη, Κατσίκη και Ράντι που έχουν τεθεί στη διάθεση της ομάδας για το ματς πρωταθλήματος με τον Απόλλωνα της Λάρισας. Έπειτα από την απομάκρυνση του Παναγιώτη Ζόντου από την τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Καραφίγκας ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής της Ακράτες για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Μπάσκετ. Ο έμπειρος τεχνικός έχει περάσει μεταξύ άλλων από τα Τρίκαλα, την Πεντέλη, τον Ιωνικό Νίκαιας και την Λάρισα και θεωρείται από την διοίκηση ως την ιδανική επιλογή για να καθίσει στον πάγκο και να βοηθήσει τον σύλλογο στο πρωτάθλημα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, σκέψω διαφορετικά με τον Γεράσιμο Φεσιάν. Στις 10, People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο και στις 11, Επί Παντός. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και διαδικτυακά στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.